Καταρχήν, κύριε συνάδελφε, ό,τι αφορά τη φρουρά μου, σας παραπέμπω τις ανακοινώσεις του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Ο αριθμός που αναφέρατε είναι άλλο ένα ψέμα και άλλη μια τρισάθλια συκοφαντία. Και είναι ντροπή να τον επαναλαμβάνετε. Δεύτερον, το ποια φρουρά έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν το αποφασίζει ο Υπουργός. Όταν πήγα σε αυτό το Υπουργείο, τους είπα ότι δεν θέλω κανέναν αστυνομικό, κύριε. Τόσο απλά. Δεν αισθάνομαι ούτε ανασφάλεια ούτε απειλή σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν τους εκάστοτε υπουργούς δημοσίας τάξεως και τους πρώην υπουργούς δημοσίας τάξεως. Και γι' αυτό μπείτε στον κόπο να ρωτήσετε την συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν υπουργός στο τελευταίο πεδίο, να δείτε πόση φρουρά διαθέτει και γιατί τη διαθέτει αυτή τη φρουρά. Διαθέτει όση φρουρά έχετε όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν το λέω για τη συνάδελφο. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για θεσμική αντιμετώπιση. Και έχει κάνει κατ' επανάληψη ανακοινώσεις γι' αυτό το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σας παραπέμπω, μήπως το Σαββατοκύριακο που έρχεται βρείτε λίγο χρόνο παραπάνω να τις διαβάσετε και τουλάχιστον αυτό να το καταλάβετε και να σταματήσετε αυτή την αισχρή αναπαραγωγή συκοφαντιών και ψεμάτων. Και τώρα σε όλο το υπόλοιπο.